Η Αφρική είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά με πάρα πολλές ιδιορυθμίες. Δεν πάβει όμως να είναι μεγάλα μεγέθη. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητάμε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοφρεγανικού Επιμελητηρίου είναι το να φέρουμε κοντά Έλληνες και Αφρικανούς επιχειρηματίες έτσι ώστε να εξερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας. Όσον αφορά τους τομείς που υπάρχει ενδιαφέρον, είναι ο πρωτογενής τομέας πρώτα απ' όλα για εξαγωγές κριτικών προϊόντων, είναι ο τομέας ενέργειας, που ήδη δραστηριοποιούνται αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις στην Αφρική. Είναι ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο τομέας του τουρισμού και επίσης ο τομέας της έρευνας και τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν το οποίο σχεδιάζουμε είναι να γίνει μια προετοιμασία σε συνεννόηση μεταξύ των επιμελητηρίων και των διαφόρων θεσμικών παραγόντων. Να γίνει μια προεργασία έτσι ώστε να υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και συγκεκριμένη καταγραφή της ζήτησης που υπάρχει και της προσφοράς εδώ. Και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής να έρθουν εδώ Αφρικανοί επιχειρηματίες, να έχουν δυνατότητα να συζητήσουν με τους αντίστοιχους κριτικούς, δυνατότητες συνεργασίας, να επισκεφθούν τις παραγωγικές δομές και γενικότερα να δοθεί το έναυσμα για την έναρξη ενδεχομένων ουσιαστικών συνεργασιών. Μεγάλη χώρα, ναι μεν, τα οικονομικά μεγέθη από την άλλη δίνουν αυτή την ώρα τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, κύριε Βαμιαδάκη. Δεν μιλάμε για μια χώρα, μιλάμε για μια Ήπειρο. Άρα σίγουρα είναι μια Ήπειρος η οποία έχει πλούτο, έχει πάρα πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο στις περισσότερες χώρες. Υπάρχουν όμως ισχυρές επιχειρήσεις εκεί, τόσο και σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο καταναλωτικό. Άρα σίγουρα μπορεί η αγοραστική δύναμη και το βιωτικό επίπεδο να είναι χαμηλό, τα μεγάλα μεγέθη όμως το αντισταθμίζουν. Είπατε βέβαια, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω πριν από λίγο, για επιχειρηματίες οι οποίοι θα έρθουν, επιχειρηματίες ενδεχόμενα που ακόμα και τώρα δραστηριοποιούνται, δηλαδή υπάρχει ήδη ένα δίκτυο επιχειρηματιών σε όλες τις χώρες της Αφρικής και έτσι αν κάποιος επιθυμεί ακόμα και σήμερα να δραστηριοποιηθεί, να μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη ευκολία. Το γεγονός ότι υπάρχει ελληνοαφρικανικό επιμελητήριο σημαίνει ότι επί της ουσίας υπάρχουν ήδη ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ήδη σήμερα που μιλάμε δραστηριοποιούνται στην Αφρική, σε διάφορες χώρες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με τη βοήθεια των διπλωματικών αρχών, των επιμελητηρίων, του ελληνοαφρικανικού επιμελητηρίου, ακόμη και σήμερα, αν κάποια επιχείρηση επιθυμεί, σε διάφορους τομείς, αυτή η οποία ανέφερα εγώ είναι κάποιοι ενδεικτικοί που είπαμε να επικεντρωθούμε σε πρώτη φάση, μπορεί να το κάνει. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σίγουρα δεν χρειάζεται ούτε πανηγυρισμοί, ούτε να περιμένει κανείς ότι αυτό και θα λύσει όλα μας τα προβλήματα των εξαγωγών ή οτιδήποτε. Σίγουρα όμως είναι μια αγορά η οποία παρουσιάζει ευκαιρίες και άμεσα και μακροπρόθεσμα και είναι πάρα πολύ ουσιώδες να καταγραφούν αυτές οι δυνατότητες, να ενημερωθούν οι τοπικοί επιχειρηματίες και να ανοίξει ο δρόμος για όποιον θέλει και για όποιον έχει την ουσιαστική δυνατότητα να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί. Κύριε Βαμιδάκη, η οικονομική κρίση την οποία ζούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά έχει ανοίξει δρόμο ήδη επιχειρηματιών και σε τι ποσοστά, τι μεγέθη προς τις συγκεκριμένες τις αγορές. Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα νούμερα και μεγέθη. Ξέρω όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα θα δώσω ένα παράδειγμα την περίπτωση των φωτοβολταϊκών, της ενέργειας, υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη στον κλάδο αυτόν στην Αφρική. Επίσης και στο κατασκευαστικό κλάδο. Και είναι επιχειρήσεις, κάποιες είναι από την Κρήτη, πολύ περισσότερες από την Ελλάδα. Και γενικότερα η εξωστρέφεια μόνο σε καλό μπορεί να μας βγει. Και δεν είναι θέμα να το βλέπουμε μόνο σε περίοδους κρίσης, αλλά γενικότερα η εξωστρέφεια δίνει πολλές περισσότερες επιλογές, ανοίγει νέα φάσματα αγορών και σίγουρα πρέπει να είναι μια επιλογή που θα υπάρχει στο τραπέζι. Μέσα στην ατζέντα μπαίνει το κομμάτι της σύνδεσης και ακτοπλοϊκά της Κρήτης με την Αφρική. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα προκύψει ανάλογα με τις ανάγκες. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση ή η αεροπορική σύνδεση γενικότερα. Απλά σας το λέω επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο στο παρελθόν είχε συζητηθεί κατά κόρον, ακόμα και προσπάθειες είχαν να γίνει, αλλά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Κύριε Δουλγεράκη, γενικότερα στις συνεργασίες και το έχω πει και για το θέμα του τουρισμού σε διάφορες περιπτώσεις που συζητάμε, όπως π.χ. και την Ινδία και την Κίνα, πρώτα ξεκινάει κάποιος να δημιουργήσει τη ζήτηση, πρώτα ξεκινάει κάποιος να δημιουργήσει την αμφίδρομη σχέση και μετά έρχεται και το κομμάτι της μεταφοράς. Αυτό
λοιπόν τι σημαίνει. Το να ξεκινήσει κάποιος αύριο το πρωί αυθαίρετα και να βάλει π.χ. ένα καράβι το οποίο να πηγαίνει από το Ηράκλειο, παράδειγμα στην Αίγυπτο ή, ή στο Λάγκος, δεν λέει τίποτα, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι να το στηρίξουν. Από την άλλη μεριά, εάν ξεκινήσουν 5 επιχειρηματίες οι οποίοι θα κλείσουν 10 εμπορικές συμφωνίες και ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ζήτηση για να μεταφερθούν προϊόντα, τότε σίγουρα θα δοθούν αντίστοιχοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες και το καθεξής, οι οποίοι θα σπεύσουν να καλύψουν την ανάγκη αυτή. Άρα πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας προβληματίζει, γιατί σας είπα ότι θα είναι το φυσικό αποτέλεσμα όταν υπάρξει η αντίστοιχη ζήτηση και ανάγκη.